Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Infotainment. Καλή εβδομάδα κιόλας. Από ό,τι φαίνεται, ο καιρός καλά κρατεί. Τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο ήταν ένα ζεστό Σαββατοκύριακο που αν σκέφτεται κανείς ότι βρισκόμαστε μέσα στο Νοέμβρη, δεν θα το πιστέψει. Θα μιλήσουμε και για τον καιρό σήμερα. Θα μιλήσουμε όμως και για το ψηφιακό πλανητάριο, το οποίο κλείνει 10 χρόνια ζωής μετά τα μονοπάτια των άστρων. Έχουμε και τα θέματα από το govastileto.gr, τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε. Και γενικά νομίζω ότι η Δευτέρα πάντα είναι μία μέρα προσαρμογής μετά από το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς. Εγώ πάντως είδα αρκετές ταινίες έτσι παιδικές κινούμενων σχεδίων και είναι σημαντικό πολλές φορές να ξαναγίνει σε παιδί. Πάμε σε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα και μετά αμέσως θα μιλήσουμε με τον κύριο Τάσο Αρνιακό, τον μετεωρολόγο μας, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες μέρες και αν θα κρατήσει αυτό το μίνι καλοκαίρι. Μάλιστα.
Θέλω να καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Διονύση Σιμόπουλο, το διευθυντή του Πλανηταρίου, το οποίο σήμερα γιορτάζει τα 10 του χρόνια. Καλησπέρα σας. Τα 10 χρόνια του ψηφιακού πλανηταρίου. Ακριβώς, γιατί, του ψηφιακού, ναι. Γιατί είχαμε και το παλιό, το οποίο ξεκίνησε από το 66 και έκλεισε για να δημιουργηθεί η καινούργια υποδομή το 99, δηλαδή 33 συναπτά χρόνια με το παλαιό πλανητάριο, 10 με το νέο. Με το ψηφιακό. Λοιπόν, με αφορμή τα 10 χρόνια, λοιπόν, σήμερα θα προβληθεί και έτσι μία ψηφιακή παράσταση με ελεύθερη είσοδο. Και από ό,τι βλέπω εδώ, οι ώρες της παράστασης, των παραστάσεων μάλλον, είναι στις 6 το απόγευμα, στις 7 και 4, στις 8 και 4 και στις 9 και 4. Ακριβώς. Φυσικά θα χρειαστούν δελτία εισόδου, δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα αρχίσουν να μοιράζονται δωρεάν φυσικά από τις 5.30 το απόγευμα στο Ταμείο του Πλανηταρίου και μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Τι θα δουν οι επισκέπτες σας σήμερα, λοιπόν? Τον ουρανό με τα άστρα. Πραγματικά είναι μια νέα, πολύ ωραία παράσταση η οποία έχει δημιουργηθεί για τα 10 χρόνια του πλανηταρίου. Είναι ένα, κυριολεκτικά ένα ταξίδι ανάμεσα στα άστρα, στα διάφορα είδη των άστρων και τις αστρικές εκρήξεις που ανακαλύπτουμε με τα μεγάλα μας τηλεσκόπια στο εσωτερικό του γαλαξία μας. Είναι μια παράσταση η οποία κυριολεκτικά θα ταξιδέψει τους θεατές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του μεγάλου γαλαξία των 100 δισεκατομμυρίων άστρων που υπάρχουν. Καλά, φοβερός αριθμός, κύριε Σιμόπουλε. Αυτό που πρέπει να πούμε και να, έτσι, να το γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι το ψηφιακό πλανητάριο είναι το πιο πολυσύχναστο αξιοθέατο μετά την Ακρόπολη στην Αθήνα. Ακριβώς, ναι, έχουμε την τύχη να μας προτιμούν οι συμπολίτες μας όχι μόνο τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά και προηγουμένως, απλώς τα τελευταία 10 χρόνια. Λόγω του ότι το πλανητάριο έχει εξοπλιστεί με τα καλύτερα συστήματα που υπάρχουν διεθνώς, γι' αυτό άλλωστε και λέμε ότι είναι το μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο ψηφιακό πλανητάριο σε Ευρώπη και Αμερική. Και έτσι με τις διάφορες παραστάσεις που παρουσιάζουμε, κάνουμε την επιστήμη προσιτή στον καθένα. Από το μικρό παιδί μέχρι τον, σε εισαγωγικά, αγράμματο ενήλικα. Αυτό το στοιχείο, αυτή η πρωτιά, κύριε Σιμόπουλε, είναι εντυπωσιακή, γιατί αν μιλάμε τώρα, ας πούμε, για χώρες σαν την Αμερική, που σίγουρα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι υπάρχουν και τα οικονομικά μέσα, αλλά και τα τεχνικά μέσα, το να έχουμε εμείς εδώ, όπως λέγεται, την πρωτιά στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ αξιόλογο. Είναι αξιόλογο γιατί πραγματικά όλες αυτές οι δραστηριότητες των τελευταίων 55 ετών του, όχι μόνο του Πλανηταρίου, αλλά και γενικότερα του Ιδρύματος Ευγενίδου, όχι μόνο οι εγκαταστάσεις, οι κτηριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ούτε μιας δραχμής από τον Έλληνα φορολογούμενο, αλλά αποτέλεσμα των κληροδοτημάτων που έχουν δοθεί από τον αείμνηστο εθνικό μας ευεργέτη, τον Ευγένιο Ευγενίδη, την αδελφή του, τη Μαρία Αντισίμου, και τον μετέπειτα πρόεδρο του Ιδρύματος, τον Νικόλα Οβερνίκο Ευγενίδη. Και έτσι όλα αυτά τα 55 περίπου χρόνια από το 60, από το 56 που άνοιξε η δραστηριότητα αυτή του Ιδρύματος μέχρι σήμερα δεν έχει δαπανηθεί από την πολιτεία με την μορφή επιδοτήσεων ότι οποιασδήποτε άλλης μορφής ούτε μία δραχμή ή ένα ευρώ τα τελευταία χρόνια. Για να πω εγώ την άποψή μου, θεωρώ ότι για κάτι τέτοιο όμως δεν θα ήταν κακό, δηλαδή, και η πολιτεία να πληρώσει κάτι για άλλα πράγματα, να μην ξοδεύουν τα χρήματά τους. Αυτό είναι και αξιόλογο, θέλω να πω, και ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους και αφορά τη γνώση μας. Ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά οι δωρητές, οι ιδρυτές του Ιδρύματος είχαν προβλέψει όχι μόνο για το κτίσιμο του κτηριακού συγκροτήματος,
αλλά επίσης και για τη λειτουργία φρόντισαν, του. Φρόντισαν να μην χρειάζεται μάλιστα, άλλα κονδύλια. Όταν είχα πρωτοέρθει στο Ίδρυμα πριν από 40 χρόνια, είχα ρωτήσει την αείμνηστη Μαριάννη Σίμου, την αδελφή του Ευγενίδη, την είχα ρωτήσει, της λέω, ξέρετε, εγώ είμαι αρκετά νέος τώρα, κοιτάζω και την οικογένειά μου, τι πρόκειται να συμβεί, εντάξει, είσαι 5-10 χρόνια. Μου λέει, κύριε Σιμόπουλε, μην ανησυχείτε, το Ίδρυμα έχει πόρους για τα επόμενα 10.000 χρόνια. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό στις μέρες μας, κύριε Σιμόπουλε, αυτό. Πολύ σημαντικό και για τους εργαζόμενους, οι οποίοι... Πολύ σημαντικό. Φυσικά... Εσείς πόσα χρόνια είστε εκεί, αν επιτρέπετε? 40 ακριβώς, από 40... τον Απρίλιο του 73. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλε... Ήρθα νιός και γέρασα, που λέμε στο χωριό μου. Αλλά ξέρετε τι, έχετε την πιο ωραία θέα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακριβώς, όπως λέω συνήθως, με πληρώνουν για να κάνω το κέφι μου. Πόσες θέσεις δηλαδή μπορεί να φιλοξενήσει κάθε παράσταση? Το καινούριο πλανητάριο έχει 280 θέσεις, καθίσματα δηλαδή, στο αμφιθεατρικό πλανητάριο. Όπως είπα, είναι το μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο ψηφιακό πλανητάριο με μία οθόνη η οποία εκτείνεται, στην ουσία κυριολεκτικά ενσωματώνει τον θεατή. Μία έκταση η οποία φτάνει περίπου τα 950 τετραγωνικά μέτρα, ίση δηλαδή με 2,5 γήπεδα του μπάσκετ. Και σε αυτή την τεράστια ημισφαιρική οθόνη δημιουργείται όλη η παράσταση την οποία κανείς παρακολουθεί και αισθάνεται, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο αρχιτεκτονικά το σχέδιο, αισθάνεται ότι βρίσκεται μέσα σε αυτή την δραστηριότητα. Είναι φοβερό. Νομίζω ότι θυμάμαι ότι ως παιδί με το σχολείο κάποια στιγμή είχα πάει σε ένα πλανητάριο, όχι εδώ στην Ελλάδα. Αλλά έτσι τώρα που... γιατί ταυτόχρονα βλέπαμε και εμείς εικόνες από παραστάσεις από το πλανητάριό σας. Έχω όρεξη να ξαναέρθω να το δω και φαντάζομαι ότι και πολλά σχολεία έρχονται, έτσι δεν είναι? Ναι. Στα 10 χρόνια του ψηφιακού πλανητάριου είχαμε επισκέψεις 3,5 εκατομμύρια άτομα, των οποίων 40% ήταν μαθητές. Συνολικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι είχαμε 46.000 σχολικές τάξεις που μας έχουν επισκεφτεί. Νομίζω ότι πρέπει να πάνε τα παιδιά να το δουν αυτό. Και οι μεγάλοι όμως. Και μικροί και μεγάλοι. Και μικροί και μεγάλοι. Εγώ τώρα έχω πραγματικά έτσι βλέπω τις εικόνες την ώρα που μιλάμε στην οθόνη μας εδώ. Και με έχει μαγνητήσει. Λοιπόν, θα με δείτε και από κοντά. Κύριε Σιμόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να χρόνια πολλά για το πλανητάριο, λοιπόν, για το ψηφιακό πλανητάριο. Πάντα τέτοια πολύ. Έτσι όμορφα να βλέπουμε και όμορφα πράγματα και ιδρύματα που προοδεύουν. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Αυτά. Εντυπωσιακό. Είμαι σίγουρη ότι κι εσείς στο σπίτι σας τώρα που είδατε τις εικόνες από το πλανητάριο, ότι σας άνοιξε το κέφι και η όρεξη να πάτε να δείτε τις παραστάσεις από κοντά. Σήμερα να σας θυμίσω ότι μπορείτε να πάτε με ελεύθερη είσοδο. Έχει παραστάσεις στις 6 η ώρα το απόγευμα, στις 7 και 4, στις 8 και 4 και στις 9 και 4 το βράδυ. Όπως μας είπε ο κύριος Σιμόπουλος, από τις 5 όμως περίπου θα μοιραστούν τα εισιτήρια εκεί στα ταμεία του πλανηταρίου, οπότε σίγουρα για να εξασφαλίσετε κάποιες θέσεις, καλό θα είναι να πάτε από πιο νωρίς για να είστε σίγουροι. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον καιρό και το govastileto.gr. Da che sei, tu non impari mai, il tuo equilibrio è un posto che tu passi e te ne vai, è più stupida di te, sappi non ne troverai, con le tue paure inutili non finiranno, ma che stupida che sei. Da un'altra volta che parli ad uno specchio e mai
la persona giusta e da stupida che sei, tu non farai mai niente, sei una persona. Che sei, che non ti sprechi mai, le tue poesie sono coriandoli che non seminerai. Se poi per ironia prendessi quota, nemmeno da un palazzo punteresti in alto. Ma che stupida che sei, stupida specchio e mai alla persona giusta e da stupida. Αλεσάνδρα Μωρόζου, πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει, αλλά ωραίο τραγούδι. Πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός. Μαριάννα Μαρμαρά από την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι λέει ο καιρός, Μαριάννα, θα κρατήσει αυτό το μίνι καλοκαίρι? Το μίνι καλοκαίρι θα είναι καλές οι θερμοκρασίες, αλλά θα έχουμε κάποιες νεφώσεις. Βέβαια, σταδιακά θα αυξάνονται αυτές οι νεφώσεις, όπου στα δυτικά αναμένεται να δώσουν βροχές και καταιγίδες. Κυρίως το Ιόνιο, είναι συχνά τα φαινόμενα αυτά για το Ιόνιο. Τοπικά αναμένεται να είναι αρκετά ισχυρά. Μετά το μεσημέρι, δηλαδή από τώρα και μετά, βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο νότιο Αιγαίο, ενώ τις πρωινές ώρες κάποιοι οδηγοί θα το διαπίστωσαν αυτό, η αερότητα ήταν αρκετά περιορισμένη. Λοιπόν, αναφορικά με τη θερμοκρασία. Αυτή θα κυμανθεί από 2 έως 20 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα, από 7 έως 23 στην Κεντρική Ελλάδα, από 9 έως 24 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και από 12 έως 23 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στο Αιγαίο μέτρη μέχρι ισχυρή, ενώ στο Ιόνιο νοτιοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη ενισχυμένη τοπικά σε ισχυρούς. Τώρα, όπως είπα πριν, Κιμ, παροδικές νεφώσεις αναμένεται να έχουμε εδώ στην Αττική, με μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχής και περιορισμένη τοπικά ορατότητα είχαμε το πρωί. Το διαπίστωσα και εγώ ήδη, άλλωστε καθώς ερχόμουν στο γραφείο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου, το νότερο, θα πιάσει ταβάνι στους 22 εδώ στην Αττική, και οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις σχεδόν μέτρη. Να πούμε και για την πρωτεύουσα. Να πούμε, ασφαλώς, εννοείται. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν ό,τι ασθενείς μέχρι σχεδόν μέτρη. Μάλιστα. Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ, Μαριάννα, είναι το εξής, ότι ενώ μπορεί η θερμοκρασία να είναι σταθερή, κάπως καλή, ας πούμε 22 βαθμοί Κελσίου, αν είσαι στον ήλιο, είσαι καλά. Αν όμως είσαι στη σκιά... Ναι. Τρέμεις λίγο. Κρυώνεις. Ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι πρόβλημα και για τα ρούχα, γιατί δεν ξέρεις τι να βάλεις καλοκαιρινά. Φοράμε τώρα. Έχουμε και πολύ υγρασία, Κιμ, και αυτό νομίζω ότι σχεραίνει την κατάσταση.
Ναι. Και βέβαια δεν βοηθάει καθόλου στα κρυολογήματα. Έτσι, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Μαριάννα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τι έχει ετοιμάσει το govastileto.gr για μας μέχρι αυτή την ώρα και βλέπω πολλά θέματα που έχουν ανέβει στο πρώτο σέλιδο του γυναικείου site, η γόβα που σας πάει παντού, Αγγελική. Καλησπέρα, να το πω καλύτερα. Καλησπέρα. Πέρασε η ώρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης, Αγγελική, επίσης. Λοιπόν, πολλά είναι τα θέματα που βλέπω στο govastileto μέχρι αυτή την ώρα και έχουμε άλλα πολλά. Εμείς θα πούμε τώρα μερικά από αυτά που είδαμε από το πρωί. Και ασφαλώς συζήτηση προκάλεσαν τα σχόλια της Ντέπι Γκολεμά. Βεβαίως. Που πυροβολεί εντός εισαγωγικών τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και προβλέπει το κόψιμο της εκπομπής του. Ακριβώς. Η Ντέπι Γκολεμά είναι πολύ γνωστή τηλεκριτικός, πολύ γνωστή το χώρο και όλοι ξέρουμε πολύ καλά ότι εκφράζεται πάντα, τα λέει πάντα έξω από τα δόντια και η κριτική της προκαλεί πολλή συζήτηση κάθε φορά που γράφει κάτι η κυρία Γκολεμά. Αυτή τη φορά χτυπά μέσα από τη στήλη της, η οποία προβλέπει, όπως πολύ σωστά είπε, στο κόψιμο της εκπομπής τα Kardashians. Είναι μια καινούργια εκπομπή. Για πρώτη φορά βλέπουμε φέτος τον Γρηγόρη Ναούτογλου, τη Μαρία Μπεκατόρου μαζί και τον Δημήτρη Σταρόβα. Μπορεί τα νούμερα να δείχνουν ικανοποιητικά, η Ντέπι Γκολεμά όμως Κιμ δείχνει να έχει άλλη εντελώς άποψη. Γράφει χαρακτηριστικά η κυρία Γκολεμά. Το ξαναγράφω για όσους κάνουν τους ξύπνιους και διαψεύδουν. Τα Kardashians ξεκίνησαν όπως όλες οι εκπομπές που έχουν ημερομηνία λήξης σύντομη. Θα αλλάξουν ώρα, πιθανόν ημέρα και μετά κανείς δεν θα μιλάει πια για αυτά. Χάρη θα μου κάνει ο Αντένα να με διαψεύσει. Αναφέρει μέσα στο δημοσίευμά της ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι ένας γκρινιάρης άνθρωπος, ότι υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στους τρεις παρουσιαστές, με τους άλλους δύο τέλος πάντων, και η ίδια προβλέπει λοιπόν ότι σύντομα θα δούμε αλλαγές στην εκπομπή The Kardashians. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι τώρα ότι κυρία Γκολεμά γενικά τι σχόλια έγραφε για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, γιατί ξέρεις, είναι ας πούμε και καμιά φορά θέμα γούστου, δηλαδή κάποιοι τηλεκριτικοί θεωρούν ας πούμε κάποιους ότι δεν κάνουν για κάποια πράγματα, ξέρεις, λόγω των γνώσεών τους και όλα και της εμπειρίας τους και όλα αυτά. Δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να θυμηθώ όμως τώρα ας πούμε γενικά πώς ήταν Θυμάσαι εσύ. Πρόσφατα Κιμ έγραψε για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Πάσα ενίσχυση δεκτή, μπορεί και κάποιος να τους δει απελπισμένος πάντα. Καλά, αλλά αυτό τώρα πάλι μιλάει για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Πάλι εγώ σου λέω στο παρελθόν, γενικά εννοώ. Γενικά δεν έχω. Δηλαδή θεωρείς ότι δεν υπάρχει κάποια κόντρα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Θεωρείς ότι είναι ένας πυροβολισμός εντός εισαγωγικών, όπως είπαμε, εναντίον της εκπομπής σαν σύνολο, δηλαδή της συνεργασίας των τριών, του αποτελέσματος που βγαίνει, όχι τόσο ως προς τον κεντρικό παρουσιαστή. Θα σου πω, αναζητείται ο κεντρικός παρουσιαστής, είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αυτό φαίνεται. Εντάξει, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακριβώς. Η κυρία Γκολεμά αρχικά αναφέρεται στην εκπομπή, το αποτέλεσμα της οποίας κρίνεται από ό,τι φαίνεται από τον παρουσιαστή. Δηλαδή, όλα ξεκινούν από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποια αιμονή μαζί του η κυρία Γκολεμά. Ωστόσο, βλέπει κάποια πράγματα, μαθαίνει, κάνει ρεπορτάζ, έχει πληροφορίες. Ναι. Και τα γράφει. Κάθε πότε προβάλλεται η εκπομπή αυτή? Η αλήθεια είναι δεν την έχω δει. Η εκπομπή Τα Kardashians, αν δεν κάνω λάθος, προβάλλεται Τρίτη και Τετάρτη. Δύο μέρες. Ναι, Τρίτη και Τετάρτη. Πάντα με έναν κεντρικό καλεσμένο, κάπως έτσι είναι. Δύο συνήθως. Δύο συνήθως. Δεν ξέρω αν την έχεις παρακολουθεί στην συγκεκριμένη εκπομπή. Όχι. Είχα δει κάποια αποσπάσματα από την πρεμιέρα και μόνο. Δηλαδή μετά δεν έχω δει κάτι. Τα νούμερα δείχνουν ικανοποιητικά, βέβαια είναι πάρα πολύ αρχή. Δύο εβδομάδες μόλις είναι η εκπομπή στον αέρα. Ναι. Πρέπει να αφήσεις το χρόνο του σε κάθε εκπομπή. Ακριβώς. Και να δούμε και αν θα πέσει μέσα, βέβαια, σε αυτά που γράφει. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε ένα επόμενο θέμα. Σε ποιο να πάμε τώρα? Να πάμε σε μία δήλωση, σε μία συνέντευξη μάλλον που έχει προκαλέσει σάλλο παγκοσμίως. Της Gwyneth Paltrow. Ναι. Η Gwyneth Paltrow
Έχω μέχρι πρότινος είχα μια πολύ καλή εντύπωση για τη συγκεκριμένη. Όχι πως τώρα μου έχει αλλάξει. Ωστόσο, μαθαίνουμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε τόσο πολύ εδώ στην Ελλάδα, στην Αμερική σίγουρα. Διαβάζουμε λοιπόν ότι η Γκουίνεθ Πάλτρου δέχεται συνεχώς κριτικές για το πώς μεγαλώνει τα παιδιά της. Γιατί? Θεωρούν ότι δεν τα μεγαλώνει σωστά, ότι τα εμφανίζει συνέχεια στα περιοδικά, τα παίρνει παντού μαζί της. Καλά, αυτό δεν είναι κακό, να παίρνει παντού μαζί τα παιδιά. Για κάποιο λόγο όμως τα έχουν βάλει μαζί της. Δεν ξέρω το λόγο, αλλά για κάποιο λόγο θεωρούν οι δημοσιογράφοι στα αμερικανικά ότι μέσα... Ότι τι, ότι εκμεταλλεύεται τα παιδιά της στη δημοσιογράφη. Ναι, ακριβώς. Και η ίδια, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Red, που κυκλοφορεί στην Αμερική, απάντησε στους επικριτές της και σε όσους τους ασκούν σκληρή κριτική και μάλιστα τα δίστασε εκεί να απαντήσει με βρισχές, να ξεσπάσει. Και φυσικά οι δηλώσεις έχουν κάνει το γύρο του κόσμου. Εμείς φιλοξενούμε τα σχετικά αποσπάσματα. Να σας αναφέρω απλά χαρακτηριστικά ότι δεν έχει σημασία λέει τι πιστεύει ο καθένας. Λέει ίδια ότι όταν είμαι μαζί με τα παιδιά μου τους δίνω όλα όσα έχω και όταν δεν είμαι δίνω τα πάντα σε αυτό με το οποίο ασχολούμαι. Δεν έχει σημασία τι σκέφτεται ο καθένας, σημασία έχει εσύ τι πιστεύεις για τον εαυτό σου και τι πιστεύουν τα παιδιά σου. Κλείνει τα αυτιά της με λίγα λόγια η Γκουίνεθ Πάλτρου. Πόπο, πήγε 44 η Γκουίνεθ Πάλτρου, αυτό σκέφτομαι. Πήγε 44, αυτό. Απίστευτο. Είναι και πολύ ωραίο κορμί, διαθέτει, εντάξει, προσέχει. Είναι ναι, άνετα την έκανες 30 χρόνια πιο μικρή. 30 χρόνια λέω 10. Εγώ. 10. Όχι, μην το παρακάνουμε, όχι. 10 χρόνια εννοώ, 34 εννοούσα. Θα συμφωνήσω, όντως. Μικροφέρνει. Ωραία, μάλιστα. Με ένταση λοιπόν απάντησε στους δημοσιογράφους. Ακριβώς. Πάμε στην κατηγορία, πού να πάμε, beauty. Ναι, πάμε στην κατηγορία beauty. Σήμερα το κόβασκαλή.gr δείχνει πώς να βάφονται οι κοπέλες που φορούν γυαλιά οράσεως. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν για να δείξουν. Ναι, γιατί πολλές φορές θέλει ειδικό μακιγιάζ και αναλόγως και αν είναι γυαλιά πρεσβειοποίηση ή μοιοποίηση. Αναλόγως λοιπόν με το φακό. Θέλει ειδικό μακιγιάζ, γιατί είναι κάποιοι φακοί που μεγαλώνουν οπτικά τα μάτια και άλλοι φακοί που τα μικραίνουν. Οπότε θέλει το ανάλογο μακιγιάζ. Σωστά, θέλει το ανάλογο μακιγιάζ. Υπάρχουν 8 πολύ ωραίες και χρήσιμες συμβουλές που θα καλύψουν μεγάλη γκάμπα αυτές τις κυρίες, ανάλογα με το πρόβλημα που έχουν στα μάτια τους. Να ξεκινήσω να σας πω το πρώτο, να αγοράσουν οπωσδήποτε ένα κονσίλερ για την περιοχή των ματιών, καθώς είναι αυτό που λες ότι οι φακοί των γυαλιών τονίζουν την κάτω περιοχή των ματιών. Ναι. Καλά, έχει πάρα πολλά tips εδώ μέσα. Εγώ λέω να αφήσουμε τις τηλεθεατριές μας να μπουν να τα διαβάσουν αναλόγως με το τι τους ενδιαφέρει. Γιατί έχει πάρα πολύ ωραία tips, αναλόγως και με τα μάτια και με το σκελετό που φοράτε και το φακό και όλα αυτά. Πολύ χρήσιμο, γιατί πολλά πράγματα ίσως δεν τα γνωρίζουμε, δεν τα ξέρουμε και δεν έχουμε ίσως χρόνο να τα δοκιμάσουμε, να αποπειραθούμε. Και εδώ μας δίνει τις λύσεις έτοιμες. Και πάμε στο επόμενο θέμα, Αγγελική, για να προλάβουμε κιόλας. Έχουμε τις αγαπημένες μας 3-4 Fabulous Fashion Bloggers του Γόβα Στιλέτο. Μεγάλος τίτλος, μεγάλα και τα αποτελέσματα. Και σήμερα μας δείχνουν πώς να συνδυάσουμε το beige χρώμα έτσι, με πολύ στυλ. Ακριβώς, είναι με πλούσιο το φωτογραφικό υλικό. Οι 3-4 Fabulous Fashion Bloggers του govastylet.gr μας δείχνουν πώς θα φοράμε το beige χρώμα από το πρωί μέχρι το βράδυ, είτε σε παντελόνι, είτε σε φούστα, ποιοι είναι οι πιο κατάλληλοι συνδυασμοί. Και δείχνουν βέβαια ότι φέτος ο πιο ιδανικός συνδυασμός χρωμάτων είναι το beige με το βυσσινί, το κόκκινο. Μπορούν να μπουν μέσα οι κυρίες και να πάρουν πάρα πολλές ιδέες για να είναι στυλάτες στην δουλειά τους, στον καφέ τους, ναι, και στην πράξη, έτσι, γιατί οι fashion bloggers μας βγάζουν φωτογραφίες την ώρα που κάνουν shopping. Είναι πολύ interactive όλο αυτό, είναι απλά tips. Βλέπετε τις fashion bloggers μας να πηγαίνουν σε μαγαζιά να δοκιμάζουν ρούχα, να δίνουν προτάσεις. Είναι πολύ έτσι, όμορφο και ζωντανό όλο αυτό. Ακριβώς. Πού να πάμε τώρα, Αγγελική? Να πάμε στην κατηγορία «Είμαι μαμά». Πάμε στην κατηγορία, ναι, «Είμαι μαμά». Ωραία, πάμε στην κατηγορία «Είμαι μαμά» και πιο συγκεκριμένα στην εγκυμοσύνη, στην υποκατηγορία εγκυμοσύνη. Ποια αφεξήματα να αποφεύγουμε λοιπόν οι κυρίες κατά τον πειλασμό. Είναι ένα θέμα.
Τα αφεψίματα ή συμπληρώματα από βότανα κατά τη διάρκεια του θυλιασμού μπορεί να επηρεάσουν την παραγωγή του μητρικού γάλακτος λοιπόν και να λιώσουν τη γεύση, που στη συνέχεια θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνει επιθύμητη η γεύση του από το μωρό. Αβότανα όπως ο μάραθος, το γαϊδουράγκαθο, η τριγωνέλα, ο γλυκάνισος, ο άνηθος αυξάνουν την παραγωγή. Και ο λιναρόσπορος. Και αυτό. Από την άλλη το φασκόμηλο ελαττώνει την παραγωγή μητρικού γάλακτος. Μέσα από το συγκεκριμένο άρθρο αναλύεται εξωδικά αν κάποια κυρία, για παράδειγμα, έχει φωτοευαισθησία, τι θα πρέπει να αποφύγει. Και αυτό θα έχει συνέπεια στο μωρό της. Δηλαδή, άμα αντιμετωπίζουν οι κυρίες μικρανίες, έχουν αρτηριακή υπέρταση σε κάποιο βότανο. Και επίσης λέει κιόλας ότι πολλές φορές το μωρό, αναλόγως με το τι, δηλαδή μετέπειτα στο θυλασμό εννοώ, μπορεί να απορρίψει το μητρικό γάλα για 1-2 γεύματα, επειδή μπορεί να έχετε πιει κάτι που έχει αλλάξει, που είναι πολύ έντονο, ας πούμε, που διεσδύει πολύ έντονα και αλλάζει τη γεύση του μητρικού γάλακτος, οπότε το μωρό θα χάσει τα γεύματάκια του. Ακριβώς. Οπότε να μπείτε να τα διαβάσετε αυτά, γιατί κρίμα είναι το μωρούλι. Αγγελική, έτσι, δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο, πέρασε η ώρα. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Για πολύ. Όλα τα υπόλοιπα μπείτε στο govastileto.gr. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια και ξανά να πούμε καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάντα με χαμόγελο. Να είστε καλά. Γεια σας.